Γεια σας, είμαι ο PC Doctor και σήμερα θα μιλήσουμε για το Dodge. Είπαμε λίγα πράγματα την προηγούμενη φορά, αλλά τώρα θα δούμε ολοκληρωτικά ποιος τι είναι ο Dodge και πως θα λειτουργούμε. Λοιπόν, πάμε στο Chrome. Πρέπει να έχετε το Chrome για να κάνετε εγκατάσταση στο Dodge. Τι πρέπει να κάνετε? Πάτε στο Chrome και πατάτε Torch. Κανονικά, φωτιά. Και πατάτε το πρώτο που θα σας βγάλει, Torch Browser, εντάξει. Και πατάτε το γιγαντιαίο εδώ πέρα κουμπί που βλέπετε, Download. Γιατί πρέπει να έχετε το Chrome και δεν κατεβάζετε απευθείας το Torch? Γιατί ό,τι έχετε κατεβάσει στον Chrome θα περάσει απευθείας και στο Torch. Τι εννοώ? Εάν εσείς πάτε και κατεβάσετε, αν εσείς έχετε περασμένο στο λογαριασμό σας στο Gmail, ότι το οτιδήποτε, από ένα adblock μέχρι το οτιδήποτε, θα πρέπει να βάλετε πρώτα το Chrome και μετά το Torch για να τα περάσει και στο Torch. Να τα περάσει και στο Torch. Πάμε next. Ωραία, και κάνει install το Torch. Περιμένουμε. Τίποτα. Κλασικά. Next. Το δεύτερο που λέει για το ask θα βγάζετε, γιατί θα σας αργεί από το browser και θα λέτε γιατί φταίει και αργεί. Θα χαλάσει και το Chrome, γιατί θα βάλει το ask ως αναζητητή αντί για την Google. Με αποτέλεσμα να αργείτε. Οπότε εσείς απλά ξετσεκάρετε task που έλεγε και πατάτε next. Και περιμένετε. Τίποτα το δύσκολο στην εγκατάσταση. Σε θέμα της εγκατάστασης δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Τώρα θα δείξουμε τι παραπάνω έχει ο Torch από τους άλλους browser και μπορούμε εμείς να το αναξιοποιήσουμε. Δηλαδή, αν νομίζω ότι αν έχουμε τον Torch δεν επιβαρύνουμε και τον υπολογιστή, γιατί ο Torch έχει κάποιες λειτουργίες που με τον Chrome θα πρέπει να κατεβάσουμε έξτρα προγράμματα, όχι το Chrome, άσχετα. Όπως ας πούμε ο Torch έχει λειτουργία να κατεβάζετε τραγούδια. Βλέπετε εδώ πέρα Media Grabber. Έχει τέτοιες λειτουργίες. Έχει για το Facebook ένα απίστευτο πράγμα που δεν το έχει άλλο, μόνο Torch. Να κάνετε ένα θέμα εγκατάσταση, αλλά όταν έχει κάποιος άλλος τον Torch, δεν τον έχετε μόνο εσείς, τον έχει κάποιος άλλος και πάει στο προφίλ σας, θα δει τι θέμα έχετε βάλει, πόσο έχετε βάλει, με τι γράμματα, τα πάντα θα μπορεί να δει. Ενώ με τον κλασικό τρόπο που κάνουμε εμείς install το εγκατάσταση στα θέματα, δεν μπορεί κανένας να δει τι θέμα έχουμε βάλει στο Facebook από το κλασικό. Ενώ μέσω του Torch όλα γίνονται. Θα τα δούμε όλα τώρα. Έχει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές λειτουργίες. Είμαστε we are almost done. Είναι έτοιμο. Όχι. Και πάμε να δούμε τον Torch. Εντάξει, δεν υπάρχει σαν browser, περιμένετε, γιατί πρέπει να κάνουμε τις τελευταίες φυσούλες. Εδώ πέρα είναι τις τέσσερις ρυθμίσεις που θα κάνουμε. Λογικά πρέπει να περιμένουμε την ανταπόκριση του Torch. Όχι, το κλείνουμε αυτό. Πετάει στην Torch. Να το πούμε πατήσει, όχι, πατήσει μας εκεί. Μας πετάει στην Torch. Καλά, το τι θα δούμε εδώ πέρα θα βάζετε πλάκα. Torch facelift για το Facebook. Κάτι άλλο που ήθελα να σας το δείξω αντί να το μάθετε από το Welcome to Torch Browser είναι το Torrent. Αντί εσείς να έχετε το uTorrent προκατεστημένο στον υπολογιστή σας και 1002 εφαρμογές για να κάνετε δουλειά, μόνο με έναν browser, και τι, και μιλάμε για browser, δεν μιλάμε για πρόγραμμα, μιλάμε για έναν browser να λειτουργεί σαν να κάνετε και τη δουλειά σας και λιγότερα προγράμματα και λιγότερη επιβάρυνση στον υπολογιστή σας. Τι έχει λοιπόν? Έχει το torrent,
Αντί για το uTorrent, το BitTorrent, έχετε το Torrent του Torch και κάνετε πολύ καλύτερη δουλειά χωρίς να επιβαρύνετε τον υπολογιστή σας με το uTorrent και το BitTorrent σαν έξτρα προγράμματα. Έχει το Media Grabber που κατεβάζει online βίντεο και τραγούδια, αντί να κατεβάζετε το MP4 Video Downloader ή κάτι τέτοιο από το YouTube. Έχετε αυτό από αυτό, άρα πάλι δεν επιφέρνετε τον υπολογιστή σας, πολύ πολύ καλύτερο. Και έχετε και το Touch Facelift που είναι πραγματικά μαγευτικό, γιατί φτιάχνετε το Facebook σας. Το θέμα είναι ότι μπορούν οι υπόλοιποι να δουν αυτό που έχετε βάλει. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Switch to English, νομίζω ναι. Relaunch Torch, μισό λεπτάκι να κάνουμε ένα launch. Κλείνουμε και τον Chrome, δεν μας χρειάζεται πια. Να δούμε. Εντάξει, κάτι που ανακάλυψα στο Torch, εντάξει αυτό δεν είναι τραγικό. Όταν μπαίνετε σε κάποια σελίδα όπως το, αν μπείτε στο YouTube, αν μπείτε στο Facebook, αν μπείτε στο Twitter, σε κάθε φορά που θα μπαίνετε και κάπου, θα σας πετάει ένα τέτοιο παραθυράκι. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι τραγικό, δεν είναι τίποτα το... τι έγινε? Torch δεν άνοιξε μόνος του. Ναι, αυτό που δεν έχει λειτουργία ο Torch είναι να κάνει relaunch τον browser. Εντάξει, δεν είναι κάτι το τραγικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τις λειτουργίες του, γιατί πιστεύω εγώ ότι είναι καλύτερος από τον Chrome. Ίδιος είναι με τον Chrome, νομίζω το βλέπετε και μόνοι σας. Ποια είναι η διαφορά? Τίποτα. Εδώ πέρα ξέρουμε, είναι αυτά εδώ η διαφορά. Αυτά εδώ. Θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα να τα δούμε. Πάμε, ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για τα download βίντεο και οτιδήποτε. Πάμε στο YouTube παράδειγμα. Ωραία. Και μόλις κάνει launch στο YouTube, μπήκε, ωραία. Μπαίνουμε σε ένα βίντεο για παράδειγμα του Μάρκου Σεφελή. Εντάξει, εδώ πέρα δεν έχω εγκαταστήσει το adblock για να μπορέσει να αποφεύγει τις διαφημίσεις, επειδή τώρα το κάναμε εγκατάσταση. Και είναι πάρα πάρα πολύ, δηλαδή η δυσκολία του δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Είσαστε στο βίντεο και την ώρα που μπορεί να παίζει το βίντεο, πάτε εδώ που λέει βίντεο και ξεκίνησε και κατεβάζει την ταινία του Slay Mark. Το μεγάλο πρέπει full. Αυτό δεν είναι κάτι το πολύ τραγικό. Σταματήσουμε, εντάξει. Πάμε να δούμε. Αν πάμε... Α! Να πάμε σε έναν... σε έναν αναζητητή torrent, στο torrent zit ας πούμε, EU, και θα πάμε να κατεβάσουμε το Casper Sky. Θα σας δείξω κάποια στιγμή που κάνουμε εγκατάσταση και το Casper Sky. Αυτό είναι το πραγματικό antivirus μάλιστα. Συγγνώμη, Casper Sky, όπα, Sky 214. Μπαίνετε εδώ μέσα κλασικά. Ισότητα, γιατί πέταξε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Γι' αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο χρειαζόμαστε το adblock, για να μπαίνετε αυτά αναδυόμενα παράθυρα με αποτέλεσμα να φορτώνουν τον υπολογιστή μας. Λοιπόν, να σας αφήσουμε τώρα το adblock. Είμαστε εδώ πέρα. Τι κάνουμε για να κατεβάσουμε? Πάμε εδώ πέρα που έχει το torrent και δεν πρέπει να έχει ένα κουμπάκι, play off. Το πατάτε και ενεργοποιείτε το torrent.
πάτε μετά στο Fast Pirate Bay. Εγώ ας πούμε δεν έχω εγκαταστημένο το uTorrent, χρησιμοποιώ το Torch Sun Browser. Get this torrent, κανονικά. Βλέπετε βγάζω εδώ πέρα από το σήμα Torch. Λέει user, downloads, κανονικά. Ok. Και λέει, λέει το Casper Sky έχει μπει στις λήψεις για το Internet Security. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας βγάζει για πρώτη φορά New, Stream Your Torrent. Υπάρχει λειτουργία, μπορούμε να βλέπουμε ταυτόχρονα την ώρα που κατεβάζει. Εντάξει, έχει πάρα πολλές λειτουργίες ο Torch. Άμα κάτσουμε να τις ψάξουμε, θα τελειώσουμε ποτέ. Πάμε να συνεχίσουμε. Βλέπουμε ότι έχει κατεβαίνει. Εγώ τον έχω αυτή τη στιγμή εγκαταστημένο, δεν μου χρειάζεται. Το σταματάω. Κάνω ένα remove εδώ πέρα. Επειδή δεν τον χρειάζομαι. Από τη στιγμή που αφαιρέσετε το torrent, σβήνει μόνος του. Εύκολα πράγματα, έτσι. Δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και πάμε. Εντάξει, τώρα αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να κλείσω. Εκτός αν συνδεθεί μόνο του στο Facebook, εντάξει, θα είναι λίγο παρατρεγμένο. Κι όμως, επειδή έχει πάρει τα στοιχεία σας από... επειδή έχει πάρει τα στοιχεία από τον Chrome, τα βάζει και εδώ πέρα και συνδέεται αυτόματα. Βλέπετε όμως ότι δίπλα στο Facebook κανονικά έχει εμφανίσει ένα κουμπάκι. Απίστευτο. Τι είναι αυτό το κουμπάκι? Εγώ έχω βάλει διάφορα πράγματα. Έχω, αν πάμε μισό λεπτάκι να κλείσω το. Τέλος πάντων, είμαι πέρα το facelift ακόμα. Τι κάνουμε? Εδώ πέρα που έχει Torch Theme, μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα διάφορα θέματα που έχει από μόνο του. Επειδή μπορεί να βαριέστε, όπως λέει και ο Torch. Όπως λέει και ο Torch, lazy, are you lazy? Click and apply, να κάνει σε κατάσταση επιτόπου κάποιο θέμα που έχει από μόνο του. Αν θέλετε, όμως μπορείτε να φτιάξετε και εσείς ένα. Χρώματα, κανονικά ό,τι χρώματα θέλετε να είναι. Background, ό,τι εικόνα θέλετε. Έχω βάλει PC Doctor στο προφίλ μου στο Facebook. Εδώ αυτό είναι photo pop-up. Λοιπόν, πάμε να τα δείξουμε, εντάξει. Πάμε στο προφίλ μου. Chris Kottos. Βλέπετε από πίσω έχει γίνει... γράφει PC Doctor. Τα χρώματα είναι μπλε. Όλος ο browser είναι έτσι στο Facebook. Και αν κάποιος που έχει Torch πάει στο προφίλ μου, θα δει έτσι πως είναι. Θα το δει έτσι πως είναι τώρα. Λοιπόν, αν εγώ θελήσω να αλλάξω μία εικόνα, θα βάλω, περιμένετε, να βάλω μία εικόνα των Windows. Θα πάω να πάρω μια εικόνα το Windows. Πάμε στις εικόνες. Θα βάλω αυτήν. Την Like Watch Dogs. Πείστε το Like Watch Dogs. Έτοιμο. Όποιος πάει να μπει στο προφίλ μου, την έκανα και save. Είναι ωραία φωτογραφία. Θα το βλέπει έτσι. Και έχει λειτουργία. Όπως το δείχνει τώρα σε τράγωνα. Έτσι. Μισό λεπτό να το φορτώσει. Δεν ξέρω αν μπορεί. Και έτσι. Έτσι δεν μπορεί να το φορτώσει, γιατί εντάξει η φωτογραφία είναι πολλά πίξελ. Οπότε καλύτερα έτσι. Save. Τίποτα το δύσκολο σε σχέση με το background. Γενικά όλο, όλη η λειτουργία του Torch και των παραπάνω λειτουργιών είναι πανεύκολη.
Αν πάτε στα font, εγώ έχω βάλει Comic Sans, γι' αυτό φαίνονται άλλωστε και τα γράμματα από πίσω έτσι. Size όσο θέλετε. Τι είναι το photo pop-up? Αν θέλετε να δείτε μια φωτογραφία χρήστη, προφίλ, που είναι κλειδωμένη και δεν σας αφήνει, το photo pop-up του torch σας αφήνει να τη δείτε. Όχι να μπείτε μέσα, να τη δείτε κάπως έτσι. Πρέπει να την ενεργοποιήσω. Περιμένετε να δω λίγο. Να το. Ας πούμε παίρνω, πάω εγώ να και πατάω πάω πάνω απλά στη φωτογραφία του πάνω του χρονολογίου μου και μου πετάει το ηλιοβασίλεμα που έχω βάλει και όσο μπορώ να το ήταν εκεί. Εντάξει, το βλέπετε. Είναι ωραίο, έχει πάρα πολλές λειτουργίες. Κλείνουμε το photo pop-up, δεν χρειάζεται. Επίσης έχει το rounder, το οποίο μετατρέπει τις τετράγωνες φωτογραφίες σε κυκλικές. Να, που είναι κάτι διαφορετικό, δεν το έχουμε συνηθίσει. Αυτά. Δεν έχει κάτι ούτε το πολύ τραβηγμένο ούτε το πολύ δύσκολο. Τι παραπάνω λειτουργίες έχει που δεν... εγώ δεν τις λειτουργώ. Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να τις λειτουργήσει, γιατί μπορεί να έχει παιδί. Έχει τα Torch Games. Εντάξει, κλασικά έχει, είναι του Torch λειτουργία και μπορείτε να παίξετε ό,τι θέλετε. Πάρα πολλά παιχνίδια. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Και Torch Music. Μπορείτε να μπείτε, εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή έχω ανοιχτό στον Chrome το Spotify. Αν δεν θέλετε το Spotify και έχετε τον Torch, μπορείτε να πάρετε αυτή τη λειτουργία. Είναι πολύ πιο εύκολο, δεν τρώει καθόλου μνήμη και γενικά είναι πολύ αρκετά λειτουργικό. Για παράδειγμα, στα τραγούδια είναι το ίδιο με το βίντεο που κάναμε στο YouTube, έτσι. Δηλαδή αν πάμε πού να σας πω τώρα, σας βάλω πού. Οπουδήποτε και να μπείτε και να είναι τραγούδι μόνο, πάλι έχει κλικ εδώ πέρα στο media και κατεβαίνει κανονικά. Αυτά. Δεν έχω να δείξω κάτι άλλο. Κάντε ένα like στη σελίδα μου όσοι δεν έχετε κάνει. Ένα like στο YouTube. Ένα like σε αυτό το βίντεο αν θέλετε. Μια κοινοποίηση. Τέλος πάντων, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει. Βασικά με ενδιαφέρει, απλά έτσι λέω τώρα. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα. Είμαι ο PC Doctor. Να περνάτε καλά.